Έχουμε στην Τρίπολη μας από σήμερα παρουσίαση στην πλατεία Πετρινού κάποια θεατρικά δρόμενα, τα οποία έχουν ως θέμα τους την βία την οποία υφίστανται οι γυναίκες. Και επειδή δίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, εμείς θα συνομιλήσουμε αυτή τη στιγμή με την κυρία Χριστοπούλου Αγγελική, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός. Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται και όποια ενδιαφέρεται να την βρουν στο συμβουλευτικό κέντρο εδώ στην Τρίπολη. Θα μας πει όμως περισσότερες λεπτομέρειες τόσο για τη δράση του κέντρου αλλά κυρίως για αυτές τις θεατρικές εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται αύριο. Η ίδια η κυρία Χριστοπούλου Αγγελική. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεκτήκατε την πρόσκλησή μας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η δράση από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, mm-hmm. στην οποία βέβαια συμμετέχετε. Για πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει και τι έχει να δει ο κόσμος στην πλατεία Πετρινού σήμερα και αύριο. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν και αύριο η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει διοργανώσει κάποια θεατρικά δρόμενα στο πλαίσιο του συγκληματοδοτούμενου έργου Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δράσεων Δημοσιότητας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Έχουν και ξεκινήσει αυτά τα δρόμενα σε 12 πόλεις της Ελλάδας από τον Ιούνιο και θα συνεχιστούν μέχρι και τον Οκτώβριο. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στην πλατεία Πετρινού από τις 10 μέχρι και τη 1 και το απόγευμα 6 με 8 ναι. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν κάποια θεατρικά δρόμενα τα οποία θα υλοποιηθούν από θεατρικό σχήμα που θα αποτελείται από διάφορους ηθοποιούς. Να πούμε και τα ονόματά τους, καλό θα ήταν να ακουστούν. Γεωργία Τσικούρη, mm-hmm. Μύρια Αργυρού, Σταυρίνα Πρεβεδόρου, Μαρία Κατσαρού, Μαρίνα Παντελιδάκη, Χριστίνα Δημητριάδη, Ξένια Γεροβασίλη και ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης. Το σενάριο, βέβαια, και έναν άντρα. Το σενάριο αυτό το έχει επιμεληθεί η κυρία Μαρία Κίτρα. Ναι. Για τη θεματολογία τώρα αυτού του θεατρικού δρόμενου, mm-hmm. Θα αφορά έτσι τα τεράστια προβλήματα διακρίσεων και βίας που αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα πολλές γυναίκες και θα είναι κάποια θεατρικά δρόμενα που θα απασχολούν περιπτώσεις γυναικών όπως είναι της νοικοκυράς, της εργαζόμενης, της γυναίκας πρόσφυγα. Αυτό που θα παρακολουθήσουμε θα είναι μία ηθοποιός θα υποδίεται μία γυναίκα σύμβουλο, ναι. τη γυναίκα σύμβουλο που θα δίνει συμβουλές στη γυναίκα που έχει πάει να πάρει την υποστήριξη. Μετά το περιστατικό, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Όπως αναφέρατε ναι. και εσείς, η Τρίπολη είναι μία από τις 12 πόλεις της Ελλάδας, στην οποία mm-hmm. παρουσιάζονται αυτά τα θεατρικά δρόμενα. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ο οποίος βοήθησε στο να επιλεχθούν αυτές οι 12 πόλεις ή ήταν τυχαία η επιλογή τους? Για να δούμε και την σημασία τώρα της Τρίπολης. Mm-hmm. Mm-hmm. Κοιτάξτε, δείτε, επειδή υπάρχει εδώ το συμβουλευτικό κέντρο και θέλουμε να στηριχτούν οι δράσεις τοπικά εδώ. Ήταν μια πόλη λοιπόν που επιλέχθηκε ώστε να έχει και ούτως ή άλλως στο κέντρο κάποια ανταπόκριση. Ναι. Το συμβουλευτικό κέντρο, να σας πω ότι εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών mm-hmm. για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γενικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ναι. και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 ναι. και θα συμμετέχουμε λοιπόν σε αυτή τη δράση ενημερώνοντας έτσι τον κόσμο που θα παρευρεθεί για θέματα έμφυλης βίας, ισότητας mm-hmm. των φύλων και για τις υπηρεσίες του κέντρου. Ναι. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για αυτά τα θέματα, για αυτό το κοινωνικό φαινόμενο που σίγουρα έχει έξαρση τα τελευταία χρόνια. Και καλό θα είναι λοιπόν η τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια για να εξελιχθούμε γενικότερα. Αυτό που παρατηρήσατε δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι διάχυτο στις κοινωνίες πλέον. Αντί να βελτιώνονται οι καταστάσεις, όλο και χειροτερεύουν. Συμβάλλει και σε αυτό το πρόβλημα, μάλλον αυτό που χρησιμοποιούμε mm-hmm. περισσότερο ως δικαιολογία τα τελευταία χρόνια, δηλαδή η οικονομική κρίση? Λοιπόν, κοιτάξτε, σίγουρα η οικονομική κρίση έχει οξύνει το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι και η γενεσιουργός αιτία του. Mm-hmm. Αυτό έχει
έχει να κάνει με τα κοινωνικά στερεότυπα που περνάνε από γενιά σε γενιά και δυστυχώς έχουν παγιωθεί ότι ο άντρας είναι ανώτερος από τη γυναίκα. Είναι με την οπτική του φίλου, δηλαδή, θα λέγαμε. Ναι. Αλλά σίγουρα η οικονομική κρίση, εξαρτήσεις σε έναν άνθρωπο, τα ψυχιατρικά προβλήματα, όλα αυτά εντείνουν το φαινόμενο, αλλά δεν είναι η αιτία που το έχουν δημιουργήσει. Και σίγουρα φαντάζομαι είναι και η ψαλίδα πολύ μεγάλη στα φαινόμενα τα οποία και στα περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε κοινωνίες τοπικές, συγκριτικά με τις μικρές κοινωνίες που έχουν δημιουργηθεί με την έλευση των προσφύγων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Mm-hmm. Δεδομένης της θρησκείας και της τελείως διαφορετικής κουλτούρας, όπου γνωρίζουμε όλοι ότι είναι εκ των προτέρων κατώτερων η γυναίκα σε αυτές τις κοινωνίες. Αλήθεια, από πρόσφυγες έχετε καταγραφές τέτοιων περιστατικών? Έχουν έρθει γυναίκες? Έχουν ξεκινήσει, έχουμε κάποια περιστατικά, αλλά ακόμα εντάξει, δεν είναι το αριθμός μεγάλος. Τολμηρό όμως από αυτήν την κοινωνία. Είναι, απλά κουλτούρα, είναι στη συνεργασία με τις υπηρεσίες τέλος πάντων που διαχειρίζονται περιστατικά προσφύγων, οπότε ίσως η πρόσβασή τους μέσω των υπηρεσιών γίνεται πιο εύκολα. Πραγματικά είναι τολμηρό για μια γυναίκα να ζητήσει τη βοήθεια για ένα τέτοιο θέμα. Βέβαια, σε όποια κοινωνία και αν ανήκει, πόσο μάλλον σε μία που ακόμα και το θρησκευτικό το πλαίσιο είναι πολύ πιο αυστηρό και βεβαίως υποτιμητικό για τη γυναικεία θέση. Κυρία Χριστοπούλου, πέστε μου λίγο από την συνεργασία που έχετε και με τα υπόλοιπα κέντρα, φαντάζομαι, της Ελλάδας, τα συμβουλευτικά και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Δύο Φύλων. Υπάρχει ανταπόκριση του κοινού σε αυτά τα θεατρικά δρόμενα? Και αν ναι, που σίγουρα υπάρχει, απλά να μου πείτε λίγο πώς είναι σε μέγεθος και αν έχουμε στατιστικά, δηλαδή αν είναι μεγαλύτερη η συμμετοχή των γυναικών ή των ανδρών, ή αν υπάρχει κάποια ισορροπία σε αυτό. Η πρώτη έτσι εικόνα που έχουμε είναι ότι υπάρχει βεβαίως η συμμετοχή του κόσμου. Τώρα, όσον αφορά στατιστικά κτλ., αυτά θα βγουν αφού ολοκληρωθεί η δράση. Οπότε δεν έχω τώρα στα χέρια μου να σας πω κάτι. Αλλά ο κόσμος ευτυχώς έχει έτσι δείξει ενδιαφέρον για αυτή τη δράση και είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Γιατί είναι ένα σημάδι και αυτό στο σκοτάδι. Υπάρχουν και άνδρες θεατές σε αυτά τα δρόμενα, έτσι? Βεβαίως. Υπάρχουν και άντρες θεατές. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνουν, να υπάρχει αυτή η ενημέρωση, να είναι σφαιρική και να είναι και για τα δύο φύλλα, γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ισότητα των φύλων και ούτε να φέρουμε το ένα φύλλο πάνω από το άλλο. Πέστε μου κάτι, κυρία Χριστοπούλου, σε αυτά τα θεατρικά δρόμενα θα δούμε απλά τη διαδικασία από την επίσκεψη της κακοποιημένης γυναίκας στη σύμβουλο να συζητιέται το γεγονός και ψυχολογικά πώς μπορεί να υποστηριχθεί αυτή η γυναίκα, ή θα μπορεί να παρεμβαίνει και ο ή θεατής? Σε πρώτη φάση θα δούμε αυτό το σενάριο, δηλαδή πώς μια γυναίκα μπορεί να πάρει την στήριξη από τη σύμβουλο, δηλαδή θα την παρακινεί τι να κάνει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά της, και στην πορεία μπορεί να υπάρξει και κάποια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή αν κάποιος θεατής έχει να ρωτήσει κάτι, θέλει να παρέμβει σε κάτι, έχει προβληματιστεί για κάτι, σίγουρα θα γίνει συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως, σαν συμβουλευτικό, εμείς θα είμαστε εκεί μετά από κάθε το τέλος κάθε θεατρικού, να συζητάμε με τον κόσμο για τους προβληματισμούς του και από εκεί και πέρα και να ενημερώνουμε για θέματα, όπως σας είπα, έμφυλης βίας και ισότητας των φύλων. Πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, όταν μιλάμε για έμφυλη βία, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για την σωματική βία η οποία ασκείται εις βάρος των γυναικών, έτσι? Και όχι, φυσικά και όχι. Είναι, πέρα από τη σωματική βία, υπάρχει και η ψυχολογική βία, που συνήθως είναι αθέατη, η λεκτική βία, η σεξουαλική κακοποίηση και η οικονομική βία. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, να σας αποδεσμεύσω, γιατί είναι και εσάς το πρόγραμμα, πρέπει να ετοιμαστείτε να πάτε στην πλατεία Πετρινού. Ωραία. Πέστε μου κάτι, από όλες αυτές τις μορφές βίας που μας αναφέρατε, υπάρχει κάποια η οποία είναι πιο συχνή, απαντάτε πιο συχνά στα περιστατικά τα οποία απευθύνονται στο συμβουλευτικό σας κέντρο? Λοιπόν, το είδος βίας εμείς που έχουμε βγάλει και από στατιστικά που συναντάμε περισσότερο είναι η ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή βία μέσα στην οικογένεια. Με τη μορφή της σωματικής βίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μετά, η σωματική με την ψυχολογική βία έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά και κυρίως η ψυχολογική, η οποία
όπως σας είπα πριν, είναι αθέτη. Δεν φαίνεται εύκολα, δεν την καταλαβαίνει εύκολα το θύμα. Ναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια. Μόνο όταν πέσει την κατάθλιψη στην ιστορία, την παίρνει χαμπάρι. Εντάξει, είναι δύσκολο, είναι ένα ύπουλο φαινόμενο η βία και είναι πολύ δύσκολο για τη γυναίκα να βγει. Γι' αυτό και λέμε ότι καλό είναι να ζητήσει τη βοήθεια του ειδικού. Ναι. Το κακό είναι ότι πολλές φορές η σωματική βία είναι αυτή που μας έχει κινητοποιήσει για να πάμε να ζητήσουμε βοήθεια. Όμως δεν θα πρέπει να αφήνουμε πίσω την ψυχολογική βία, η οποία δυστυχώς φθείρει πάρα πολύ τον ψυχικό κόσμο της γυναίκας και την αποδυναμώνει τελείως. Ναι. Πραγματικά. Τα περιστατικά αυτά αντιμετωπίζονται εύκολα. Ως επιτοπλίστων, μάλλον, οι γυναίκες οι οποίες απευθύνονται στο κέντρο σας είναι γυναίκες από την ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης ή προτιμά μία γυναίκα του Δήμου Τρίπολης να απευθυνθεί σε άλλη περιοχή για ευνόητους λόγους και αντιστοίχως από άλλη περιοχή να έρθει εδώ στην Τρίπολη κάποια κυρία? Έχει συμβεί και αυτό, αλλά επειδή υπάρχει εδώ το απόρριτο της συμβουλευτικής και τα προσωπικά δεδομένα των γυναικών τηρούνται, όπως σας είπα, απόρριτα, κυρίως απευθύνονται εδώ τοπικά. Εμείς όμως καλύπτουμε και την Λακωνία και την Αργολίδα, γιατί δεν υπάρχουν εκεί αντίστοιχα συμβουλευτικά κέντρα. Ναι. Οπότε περιφερειακά θα έλεγα ότι έχουμε δηλαδή από αυτές τις περιοχές περιστατικά. Υπάρχει δουλίτσα, είναι από τις δουλειές που δεν θέλουμε να υπάρχουν, βέβαια. Δυστυχώς, αλλά υπάρχει, πιστέψτε με, υπάρχει. Και σίγουρα υπάρχουν και περιστατικά που δεν έχουν καταγραφεί, γιατί δεν έχουν τολμήσει να μιλήσουν ακόμα. Να πούμε, να στείλουμε ένα μήνυμα λοιπόν σε όλες τις γυναίκες, έτσι, κάθε ηλικίας που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας, να μην φοβούνται να περάσουν την πόρτα του συμβουλευτικού κέντρου. Ακριβώς. Οφείλω να ομολογήσω ότι με το που ιδρύθηκε αυτό το κέντρο εδώ στην Τρίπολη και μπήκε σε λειτουργία, ήταν λίγο δύσκολο ακόμη και για μένα να περάσω την πόρτα του. Μόνο και μόνο για να δω ποιοι είστε μέσα, να συζητήσω μαζί σας, να με ενημερώσετε για τις δράσεις του χώρου σας και της υπηρεσίας σας. Να μπορέσω μέσω της δουλειάς μου και εγώ να το μεταφέρω παρά έξω. Mm-hmm. Λοιπόν, ακόμη και εγώ, η οποία έχω τα δικά μου τα ζητήματα, αλλά δεν ερχόμουν εκεί με την έννοια της όχι ασθενούς, πώς να το πούμε τώρα, της γυναίκας η οποία χρειαζόταν συγκεκριμένη βοήθεια, δυσκολεύτηκα να την περάσω την πόρτα. Πόσο μάλλον μια γυναίκα η οποία ανεβαίνει το δικό της γολγοθά μέσα στο σπίτι της. Ακριβώς. Αυτό όμως αυτό, το... Μπράβο, πέστε. Γι' αυτό γίνονται και όλες αυτές τις προσπάθειες, λοιπόν, για να σπάσει αυτό το ταμπού. Mm-hmm. Κάθε γυναίκα που κακοποιείται, λοιπόν, δεν είναι η μόνη και δεν είναι μόνη. Γι' αυτό υπάρχει και το κέντρο και όλα τα κέντρα ανά την Ελλάδα για να στηρίζουν τέτοιες περιπτώσεις και δεν θα πρέπει να τρέπονται και να φοβούνται, γιατί σίγουρα ένας ειδικός μπορεί να την ακούσει και να την καταλάβει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Ακριβώς. Αυτός που τα κάνει πρέπει να ντρέπεται και όχι αυτός που τα υπομένει και αποφασίζει επιτέλους να ελευθερωθεί από αυτά τα δεσμά. Κυρία Χριστοπούλου, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευελπιστώ εν ευθέτω χρόνο να ξανασυζητήσουμε, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που αφορά τις γυναίκες και όχι μόνο, γιατί δυστυχώς δεν περιορίζεται και σε συγκεκριμένα μορφωτικά ή κοινωνικά στρώματα. Ακριβώς. Υπάρχουν παντού. Λοιπόν, καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για μελλοντική συνεργασία. Και εμείς το ίδιο με μεγάλη μας χαρά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, γεια σας.